Σε δοσολαβήματα τη σήμερα, 8 Τετάρτου 2023, και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και εμεί θα ξεκινήσουμε από την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, την επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σε ένα βίντεο που ήταν πιο πολύ σαν μήνυ συνέντευξη, αποκάλυψε ότι η Ευρώπη προγραμματίζει να έχει το δικό τη CBDC στο εγγυέ μέλλον και αυτό το CBDC θα υπάρχει και θα μπορεί να κάνει έλεγχο στι συναλλαγέ των ατόμων. Και όπω είπε, ίδια χαρακτηριστικά, ναι, θα υπάρξει έλεγχο, αλλά θα προσπαθήσουν να Περιορισμένο ο βαθμό του ελέγχου που θα κάνουμε πάνω στι συναλλαγέ των ανθρώπων. Τώρα, πόσο περιορισμένο θα είναι, μένει να το δούμε στην πράξη. Και από την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, θα πάμε στο Mountain Gox, το οποίο, όπω ξέρετε, είναι ένα ανταλλακτήριο το οποίο αναμένουμε να δώσει πίσω τα χρήματα στου πελάτε του. Και τα τελευταία δεδομένα που ξέρουμε γι' αυτό είναι ότι οι αποπληρωμέ, σύμφωνα με τον τωρινό διαχειριστή του ανταλλακτηρίου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τι 31 Οκτωβρίου του 2023. Αλλά, όπω λέει ο ίδιο, υπάρχει περίπτωση. Η ημερομηνία των αποπληρωμών να διαρκέσει λίγο παραπάνω, αναμένουν και αυτοί να δούνε. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, δεν έχουμε ακόμα σίγουρη ημερομηνία για το πότε πολλοί χρήστε θα πάρουν πίσω τα bitcoin του. Και εμεί αναμένουμε να δούμε και τι θα κάνουν, αν τα πουλήσουν ή όχι. Και μέσα περάσουμε και σε δύο αναβαθμίσει στην κρυπτοχωρά και θα ξεκινήσουμε με την αναβαθμίση στο bitcoin ordinal. Το ordinal, για όσου δεν γνωρίζετε, είναι ένα πρωτόκολλο πάνω στο bitcoin, το οποίο φέρνει εύκολα NFT μέσα στο bitcoin. Το bitcoin μπορεί να έχει πάνω του NFT, αλλά όχι με εύκολο τρόπο, το πούμε έτσι. Και τώρα το Ordinal προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Και πλέον μάθαμε ότι έρχεται και η αναβάθμιση BRC721, η οποία θα φέρει πάνω στο Bitcoin επιπλέον υποστήριξη για άλλε συλλογέ NFT, καθώ και σκοπεύει να βελτιώσει τη διαδικασία δημιουργία και επαλήθευση των NFT και των τακτικών συναλλαγών. Οπότε, για όσου δεν το έχετε καταλάβει, το BRC721 προσπαθεί ουσιαστικά να μιμηθεί το ERC721, που είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί το Ethereum για του NFT. Και με αυτόν τον τρόπο το Bitcoin θα μπορεί να έχει εύκολα NFT πάνω του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι έχουμε δει και πάρα πολλά μεγάλα NFT marketplace να έχουν πλησιάσει αυτό το πρωτόκολλο και για το Bitcoin όπως καταλαβαίνετε είναι επιπλέον χρήση και όταν ένα νόμισμα έχει επιπλέον λόγους να το χρησιμοποιεί κάποιο, αυτό μελλοντικά θα έχει και κάποια επιπλέον άνοδο στην τιμή του. Και εμείς θα προχωρήσουμε στο τελευταίο νότι της ημέρας μας που αφορά το Cardano. Λοιπόν, το Cardano κυρίε και κύριοι χάρη στο Liquid Finance το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πρωτόκολλο που πέρα από τι τις δικές του υπηρεσίες βοηθάει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Cardano. Έχει γράψει ιστορία όπως λέει χαρακτηριστικά το άρθρο, καθώς πρόσθεσε πάνω στο Cardano τον πρώτο Oracle, ονόματι Charlie 3. Η Oracle στην κρύπτο αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική διότι η κύρια δουλειά τους είναι να φέρνουν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Όπως παραδείγματος χάρη είναι πάρα πολύ σημαντική για τα DeFi διότι παίρνουν τις τιμές από τα διάφορα ζευγάρια και τις βάζουν όσο πιο σωστά γίνεται μέσα στα DeFi και το Cardano μέχρι στιγμής δεν ήξερα ποιο είναι ο επίσημο Oracle που έχει. Αλλά πλέον μάθαμε ότι μάλλον είναι ο Charlie 3. Που να πούμε σε αυτό το σημείο ότι βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο ακόμα και θα προσφέρει υπηρεσίε μόνο για δύο διαφορετικά ζευγάρια. Δηλαδή για τέσσερι τιμέ όλε και όλε. Οπότε αν αυτό λειτουργήσει καλά, ίσω γίνει αυτό όντω ο επίσημο Oracle του Cardano. Αναμένουμε να δούμε. Και μέσα πάμε και στην κρυπτο αγορά, η οποία είναι απλώ σταθερή με την τιμή του Bitcoin να βρίσκεται λίγο πάνω από 28.000 δολάρια και λίγο κάτω από 28.000 δολάρια. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Το βολατήρι τη κρυπτοαγορά είναι πάρα πολύ μικρό μέχρι στιγμή. Αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 8 Τετάρτου του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι. Λεφτά αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Τέλο του Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.